Περιμένουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Πιστεύω ότι σεβάστηκα πάρα πολύ τον συνάδελφο. Με αυτά που είπε, δεν διέκοψα ούτε μία φορά. Αλλά πολλά από αυτά τα οποία είπε θα ήθελαν μία δεύτερη άποψη. Τι θέλω να πω, συγγνώμη, αν μπορούμε να γυρίσουμε λίγο τις διαφάνειες. Συγγνώμη, αφήσω, θα το κάνω. Συγγνώμη, κύριε Κωνσταντίνη, λοιπόν, ένα θέμα. Συμφωνούμε απόλυτα ότι το νούμερο ένα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι το προεξάρχον σύμπτωμα. Αυτό αναμφίβολα. Έχουμε μια μικρή διαφωνία για το τελικά ποιο είναι το προεξάρχον σύμπτωμα. Γιατί η ίδια η ασθενής δεν μας το έχει ξεκαθαρίσει. Αναγκαζόμαστε εμείς μέσα από εξετάσεις, ενδεχομένως θα ήταν ακόμα καλύτερα να κάνουμε και κάποιες επιπλέον εξετάσεις, οποίες όμως δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, να βγάλουμε συμπέρασμα ποιο είναι το πρόβλημα που την απασχολεί περισσότερο. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι η ακράτεια από προσπάθεια. Δύο κουβέντες λίγο για τις δύο οροδυναμικές εξετάσεις, την απλή την οροδυναμική και την οροδυναμική. Ένα, αυτό το οποίο θέλω να δούμε εδώ πέρα είναι ότι μέσα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο αυτή η γυναίκα έχει καταφέρει και έχει πιάσει Q-Max 44. Αυτό σημαίνει ότι έχει μία ουρήθρα χαλαρή, ανοιχτή, έτοιμη να χασμουρηθεί η κίστη για να χάσει ούρα. Οπότε αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Μας βάζει λίγο στο μυαλό μήπως υπάρχει μία ενδογενής σφιχτηριακή ανεπάρκεια. Θα το δούμε αργότερα αυτό εδώ πέρα. Δεύτερο στοιχείο. Πολύ σωστά ο συνάδελφος περιέγραψε όλη αυτή τη διαδικασία της οροδυναμικής εξέτασης. Κάποια πραγματάκια μόνο να τονίσω που ίσως εμάς μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Εδώ που είπαμε για την ακράτεια στην προσπάθεια, δηλαδή στην αύξηση της ενδοκυλιακής πίεσης, στη Βαλσάλβα, βλέπουμε ότι σε μία πίεση ενδοκυλιακή 40 σαντιμέτρη στήλης νερού, η γυναίκα άρχισε να χάνει ούρα. Εδώ χαμηλά. Αν δούμε κάτω το ποσό του υγρού που έχει μπει μέσα στην κίστη, είναι γύρω στα 15 μιλιλίτρα. Όταν έχεις μια γυναίκα η οποία από τα 15 κιόλας μιλιλίτρα ούρα χάνει, πιστεύω ότι είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα και είναι πολύ πιο σοβαρό από την επιτακτικότητα και την επιτακτική ακράτεια. Ούτως ή άλλως στην επιτακτική ακράτεια έχουμε μια μεγαλύτερη απώλεια γιατί υπάρχει αντανακλαστικό και φεύγουν περισσότερα ούρα. Επομένως αυτό εδώ πέρα δεν μπορούμε τόσο πολύ να το αξιολογήσουμε. Αυτό που αξιολογούμε είναι ότι ήδη στα 15 χάνει η γυναίκα ούρα. Εν συνεχεία είδαμε πραγματικά ότι κάνει και την υπερλειτουργικότητα η κίστη, έτσι, την αύξηση της εξωτηριακής πίεσης και έχει και τη συνοδό ακράτεια. Επομένως πραγματικά είναι μία μεικτού τύπου ακράτεια. Για μας προεξάρχουσα η ακράτεια από προσπάθεια. Ένα ακόμα στοιχείο. Η πίεση η οποία επικρατεί, είπαμε, μέσα στην κοιλιά είναι 40 σαντιμέτρη στήλης νερού. Αυτό είναι που λέμε η Valsalva Leak Point Pressure. Μια μικρή παρένθεση. Τι είναι αυτό? Κατά τη διάρκεια της κλινικής, της ουροδυναμικής εξέτασης και σε όγκο, και το τονίζω αυτό, 200 με 250 μιλιλίτρα μέσα στην κίστη, ζητάμε από την ασθενή να αυξήσει την ενδοκυλιακή της πίεση με Valsalva, με στόχο να δούμε σε ποια πίεση θα έχει απώλεια ούρων. Αυτή λοιπόν η τιμή φαίνεται εδώ πέρα ότι είναι η 40. Σημείωση, όταν υπάρχουμε πίεση κάτω από 60, κατάλληλος κάτω από 65 σαντιμέτρη στήλης νερού, στη Valsalva Leak Point Pressure, τότε μιλάμε για, πιθανότατα έτσι προφανώς, για ενδογενή σφιχτηριακή ανεπάρκεια. Άρα, ακόμα και αυτό εδώ πέρα είναι στοιχείο ότι υπάρχει σφιχτηριακή ανεπάρκεια. Το τέλειο φυσικά θα ήταν να μπορούσαμε να κάνουμε μια δυναμική και στο ερυθρογραφία, έτσι, αλλά αυτό δεν το έχουμε, δεν το έχουμε κάνει, προχωράμε. Δεν εξαρτάται από την ηλικία, Σταύρε, η πίεση αυτή, το 60. Είναι και 60 και στα 40 χρόνια και στα 60. Θεωρητικά υπάρχουν κάποια νομογράμματα, κάτι που μπορείς να πεις, αλλά φανταστείτε ότι είναι κάτω από 60. Εμείς έχουμε 40 και το έχουμε στα 15 μιλιλίτρα. Άμα το ανεβάζαμε στα 200, που φυσικά δεν θα μπορούσε με τίποτα αυτή η γυναίκα να φτάσει στα 200, τότε πιστεύω ότι θα ήταν πολύ μικρότερη και άρα ούτε καν θα μπαίναμε στη διαδικασία και στον προβληματισμό αυτό. Συγγνώμη που σας καθυστερώ λίγο έτσι. Εδώ πέρα όλες οι εργασίες των συναδέλφων ήταν με βάση τα TVT. Εμείς την πρόταση την οποία θα κατεβάσουμε δεν είναι το TVT. Δεν είναι το TOT, είναι το Slink αυτόλογο από ορθό κοιλιακό μη. Το οποίο
Ειρήνη στον Παρόδο, ενώ γενικά πραγματικά τα TVT και τα TVTO έχουν μία πτώση της αποτελεσματικότητάς τους μετά από κάποια χρόνια, το Slink, ενώ ο προβληματισμός ο βασικός είναι τους πρώτους τρεις μήνες, μετά έχει μία σταθερή απόδοση. Επομένως και εκεί θα πρέπει να διαφωνήσουμε και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Εδώ, για τον Ντενόβο, πολλός λόγος έγινε προηγουμένως κοκορομαχίες. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Το 19 Ντενόβο, τι σημαίνει? Όχι ότι και καλά έγινε το χειρουργείο και εξαιτίας της ταινίας ή του Slink ή οτιδήποτε προκλήθηκε επιτακτικότητα. Σε αυτά τα περιστατικά περιέρχονται και τα άτομα τα οποία εμφανίσαν γιατί απλώς κατάφερε να εκδηλωθεί. Φανταστείτε κάποια η οποία μαζεύει 50-60 μιλιλίτρα ούρα μέσα στην κίστη και τα χάνει λόγω ακράτειας από προσπάθεια. Αυτή τη γυναίκα να την κάνουμε εγκρατή και τα 50-60 να γίνουν 100, 150-200. Παραπάνω δεν ανεβαίνουν γιατί μετά αρχίζει και συζητείτε. Επομένως, μια επιτακτικότητα που υπήρχε από πριν, δεν μπορούσε να εκδηλωθεί γιατί ακριβώς ήθελε τον απαιτούμενο όγκο, ξαφνικά την αποκαλύπτουμε. Όχι ότι την προκαλέσαμε, απλώς της δώσαμε την ευκαιρία, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, να εκδηλωθεί. Άρα είναι μικρότερο από το 19%. Ξεκάθαρα, τι έχετε πει, δεν αλίμονο. Πριν εκδηλωθεί, εσείς την προκαλέσατε. Εμείς την προκαλέσαμε. Από το να χάνει στα 50 σε, το να χάνει στα 200, πιστεύω ότι αυτό το ό,τι είναι για βασικό. Για να κάνετε μετά το χειρουργείο, πάλι θα της δώσετε κάτι συντηρητικό να προχωρήσει. Αργότερα, θα τα δούμε. Πάντως, στη μεικτή ακράτεια, αυτό είναι και γνώση. Έτσι, στη μεικτή ακράτεια, de novo urgency δεν μπορεί να υπάρξει. Επιδείνωση ίσως, αλλά de novo η έκφραση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Κύριε Αθανασόπουλο, επειδή φοράτε τα γάντια του Box υπέρ της χειρουργικής αντιμετώπισης, η βιβλιογραφία τι λέει, σε τι ποσοστό μετά το σχόλιο του κ. Αποστολίδη, μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση, υπάρχει ποσοστό, σε τι ποσοστό χρειάζεται συντηρητική θεραπεία? Υπάρχει επιτακτικότητα σε περιπτώσεις αμυγούς ακράτειας από προσπάθεια, είναι σχεδόν στο 30% το πρώτο εξάμηνο, αυτό είναι αποδεκτό. Και οι λόγοι, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, είναι αυτά που εξηγεί ο Σταύρος. Στη μεικτή ακράτεια όμως προϋπάρχει. Για να είναι μεικτή, υπάρχει στοιχείο επιτακτικής ακράτειας ή επιτακτικότητας. Δηλαδή δεν είναι κάτι ντενόβο καινούριο. Να κλείσω, επειδή καλό είναι να συμφωνούμε και μία στις τόσες. Πραγματικά είμαστε μακρόθυμοι, αποδεχόμαστε ότι υπάρχει υπερδαστηριότητα. Απλώς δεν είναι το 19% η de novo. Πραγματικά λόγω αυτών των καταστάσεων. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα σχόλια για προηγουμένως δεν ήθελα να παρέμβω. Φυσικά το γεγονός ότι αναφέρθηκε και η εργασία των συναδέλφων, οικονόμων και συνεργάτες από τη Β' Ουρολογική, ότι οι γυναίκες θέλουν μία λύση έστω με ένα χάπι και να τελειώνουν. Αυτό να το σκεφτούμε, γιατί μπορούν με ένα χάπι να δώσουν λύση αυτοί που θα δώσουν τη συντηρητική αγωγή, ή μήπως θέλει κάτι άλλο, έστω ας μην είναι χάπι, αλλά να τελειώνουμε μια και καλή. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε βασιστεί στο γεγονός ότι υπάρχει λογικά, έτσι, βάσει όλων αυτών των ουροδυναμικών ευρημάτων, μια ενδογενή σφιχτηριακή ανεπάρκεια. Γνωρίζουμε από πειράματα σε πειραματόζωα ότι υπάρχουν υποδοχές στο αρχικό τμήμα της ουρήθρας, οι οποίοι όταν ερεθιστούν προκαλούν ένα αντανακλαστικό, το οποίο προκαλεί την σύσπαση της κίστης και του εξωστήρα μάλλον της κίστης, για να μπορέσει να γίνει η έξοδος των ούρων. Έτσι, ξέρουμε ότι προηγείται η χαλάρωση του σφιχτήρα και η χαλάρωση της ουρήθρας. Και επομένως, όταν έχει κάποιος ακράτεια προσπάθεια, από τη στιγμή που πυροδοτεί αυτό το αντανακλαστικό, πυροδοτεί και την σύσπαση του εξωστήρα της κίστης. Άρα, επιδεινώνει και μία υπερλειτουργικότητα του εξωστήρα. Γενικά, θα ακολουθήσουν κάποιες διαφάνειες με εργασίες και με αναφορές, που πάνω κάτω προς σας προειδεάζω, γιατί είναι πολλά, είναι στα αγγλικά. Γενικώς συμφωνούν κάποιες ότι υπάρχει βελτίωση των συμπτωμάτων με την ακράτεια, το θέμα της ακράτειας από προσπάθεια και της επιτακτικότητας με τα Slink. Κάποιες άλλες ότι υπάρχει βελτίωση των συμπτωμάτων πλήρωσης, όχι τόσο πολύ των συμπτωμάτων και ένωσης. Ίδια φιλοσοφία εδώ πέρα από τον Κιόνιξ για τη χάλαση της ουρήθρας προηγείται τη σύσπαση, αυτό το οποίο είπαμε, και ότι στο 90% φτιάχνοντας την χαλάρωση της ουρήθρας διορθώνεις και την υπερλειτουργικότητα.
Εδώ, για τις διάφορες τεχνικές, οι συνάδελφοι μιλήσανε για το TVT κατά βάση. Υπήρχε και η BERTS. Εδώ πέρα βλέπουμε τα ποσοστά που αντιστοιχούν στη μεικτή και στην ακράτεια από προσπάθεια. Βλέπουμε ότι οι υπόλοιπες πραγματικά έχουν χαμηλά ποσοστά επιτυχίας, και η BERTS και η TVT. Ενώ το Sling το αυτόλογο έχει 93%. 93% είναι μεγάλο ποσοστό. Κυρίως για την ακράτεια από προσπάθεια και το γνωρίζετε. Εργασίες που λένε ότι η τοποθέτηση αυτού του Sling μπορεί στο 75% να βελτιώσει και να ιάνει μάλλον και την υπερδαστηριότητα της κύστης και την επιτακτική ακράτεια. Εδώ είναι για τα συμπτώματα, ότι βελτιώνει τα συμπτώματα πλήρωσης. Εντάξει, αυτό είναι σε βάθος χρόνου. Κάποιες έρευνες που έχουν γίνει πάντοτε για το TVT και την επιτυχία του. Εδώ, πολύ βασικό, από την εταιρεία της ουρολοδυναμικής και της γυναικολογικής ουρολογίας στην Αμερική, το 2007, πρώτον ότι πρέπει να αξιολογηθεί πραγματικά το άνοιγμα του αυχένα και η σφυκτηριακή ανεπάρκεια, και ότι με την ανάρτηση του αυχένα σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να προσφέρουμε ίαση μέχρι και 70% στις περιπτώσεις. Με μία κίνηση, έτσι, όχι χάπια, πάτε 1,5 μήνα, μασάτε τσίχλες, τρώτε ακτινίδια και ελάτε ξανά να σας δούμε. Συγγνώμη, Σταύρε, το 70% είναι από opinion expert, έτσι. Ναι, δεν είναι βάσει μια εργασία. Προηγουμένως είχαμε δει. Ωραία. Από τον Abrams. Άρα, level of evidence, test, recommendation D. Όχι, δεν είναι. Είναι από μελέτες το 70%. Ναι, αλλά η από αναλύσεις. Η Σούφο μπροστά στην ICI δεν νομίζω ότι μετράει. Θα μας το χτυπήσει ότι είναι και γυναικολόγια. Εσείς το είπατε. Γυρνάνε ανάποδα. Πάλι εδώ πέρα μια εργασία που λέει για την επιτυχία για γυναίκες με μεικτή ακράτεια. Εδώ που λένε ότι τελικά και πολλές από αυτές τις έρευνες είναι σχετικές, γιατί δεν αξιολογείται ακριβώς το αποτέλεσμα, γιατί από ασθενή σε ασθενή είναι μεγάλη η διαφορά και η variation, τέλος πάντων, των αποτελεσμάτων. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν αν είναι υπερδαστήρια κύστη ή αν υπάρχει υπερλειτουργικότητα στην κύστη ή αν είναι ακράτεια από προσπάθεια. Εδώ πραγματικά υπάρχουν περιπτώσεις σε de novo επιτακτικότητας, αυτό το έχουμε πει, το έχουμε παραδεχτεί, σε πολύ μικρότερο ποσοστό από αυτό που αρχικά φυσικά αναφέρθηκε. Συμφωνούμε και εδώ πέρα ότι όσο περισσότερο τάση εφαρμόζεις, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχεις να αποφράξεις την ουρήθρα, άρα τόσο περισσότερο πρόβλημα θα υπάρξει στο μέλλον, είτε με επισχέσεις είτε με επιτακτικότητες, και επομένως πρέπει να έχουμε την ελάχιστη απαραίτητη τάση. Εδώ συμφωνήσαμε τα προηγούμενα, όπως φάνηκε. Τα επιχειρήματά μας, κύριε Πρόεδρε του Δικαστηρίου, κύριε Έρωκη, κύριοι συνάδελφοι, κάποια πράγματα να έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας. Πρώτον, δεν μιλάμε γενικά για τη μεικτή ακράτεια. Δεν μιλάμε για μια ακράτεια που έχει 80% συμμετοχή της επιτακτικότητας και 20% της ακράτειας από προσπάθεια. Μιλάμε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Και το συγκεκριμένο περιστατικό έχει κάποια χαρακτηριστικά. Είναι μια 54χρονη, στα τελευταία στάδια της εμμηνόπαυσης, δύσκολη περίοδος, πολύ δύσκολη περίοδος, για πολλές καταστάσεις και μέσα στην οικογένεια. Είναι μια γυναίκα δραστήρια, από το χορό στο γυμναστήριο, στις εκδρομές, στα bungee jumping. Επομένως, θα πρέπει να το συνδυάσουμε αυτό εδώ πέρα και με την ποιότητα ζωής της. Μια γυναίκα την οποία την απασχολεί προφανέστατα το πρόβλημα της ακράτειας στην φάση της σεξουαλικής επαφής, γιατί ελάχιστες είναι οι γυναίκες οι οποίες θα έρθουν απευθείας και θα πούνε: «Γιατρέ, έχω ένα πρόβλημα, αυτό ξέρω εγώ, έχω ακράτεια», αλλά και όταν μπαίνει ο σύζυγος μέσα, χάνω ούρα. Λίγες γυναίκες θα το παραδεχτούν. Πρέπει εσύ να τις προκαλέσεις να το πούνε. Επομένως, την απασχολεί πολύ και την απασχολεί, όπως είδαμε, και στο εάν θα αρχίσει να παγώνει ο σύζυγος και θα πάψει αυτή η ερωτική επαφή μεταξύ τους. Ένα απλό consultation θα τη βοηθούσε αν άδειαζε την κύση της πριν την επαφή. Καλώς.
Επιπλέον είναι μια γυναίκα η οποία έχει πάει σε 3 γιατρούς, άρα είναι αγχωμένη, άρα θέλει λύση και τη θέλει άμεσα. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα βάλουμε στο μυαλό μας για να δούμε τι λύση θα δώσουμε. Είπαμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πιο ενοχλητικό σύμπτωμα, ξεκάθαρα από την ICI. Απλώς η διαφορά μας είναι τελικά ποιο είναι το κυρίαρχο. Πιστεύουμε ότι είναι η ακράτεια από προσπάθεια. Είπαμε για ποιο λόγο. Λόγω της πολύ χαμηλής τιμής της Valsalva Leak Point Pressure. Στα 15 είπαμε μιλιλίτρα η γυναίκα ήδη έχανε ούρα. Έτσι. Δεν προλαβαίνει να πιει ούτε μισό ποτήρι νερό. Στη Σούφου και στην εργασία τότε με το Abrams που είχαμε πει ότι στο 75% από εκεί, στο 70% τώρα με βάση των ερευνών μπορεί να πετύχουμε 2-1, δηλαδή ίαση της επιτακτικότητας με το χειρουργείο αυτό, μεγάλο ποσοστό και πάλι το 70%. Δεν μιλάμε και ξεκαθαρίζουμε για TVT-TVTO, πραγματικά υπάρχει λίγο μεγαλύτερη πιθανότητα για να προκριθούν προβλήματα. Μιλάμε για το αυτόλογο sling από τον ορθό κοιλιακό, που είπαμε ότι έχει σταθερά αποτελέσματα και σε βάθος χρόνου. Και τέλος να παραδεχτούμε ότι δεν υπάρχουν ακόμα μακροχρόνιες στοιχειοποιημένες μελέτες για όλες αυτές τις καταστάσεις για μεικτού τύπου ακράτεια. Και φυσικά, άμα υπήρχε, δεν θα καθόμασταν να συζητάμε τώρα εδώ, θα είχαμε κάποιον να μας το πει, να μας ενημερώσει, να χτυπήσουμε την κάρτα. Εντάξει, γι' αυτό το λόγο γίνεται όλη αυτή η συζήτηση, γιατί τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο. Άρα, όταν θα ψηφίσετε ή όταν θα αποφασίσετε, τέλος πάντων, άμα θα κάνατε χειρουργική παρέμβαση ή συντηρητική παρέμβαση με φάρμακα και είχατε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία από αυτές τις μεθόδους, ξεκάθαρο, έτσι, όχι ας δούμε και το ένα, ας δούμε και το άλλο, να δοκίμασε αυτό και μετά θα τα πούμε, μία θα πρέπει να αποφασίσετε. Θα πρέπει να αποφασίσετε πότε και πώς θα δώσετε λύση σε αυτή τη γυναίκα. 54χρονη που την λύση τη θέλει τώρα, δεν τη θέλει μετά από 10 χρόνια, στα 60-65 της, ούτε θα χτυπιέται σαν χταπόδι στα γυμναστήρια, ούτε ενδεχομένως θα την ενδιαφέρει και τόσο πολύ η σεξουαλική επαφή με το σύζυγο. Επομένως, θα πρέπει να αποφασίσετε χειρουργείο. Πιστεύετε ότι αυτή εδώ η ακράτεια με την ενδογενή σπιχτηριακή ανεπάρκεια μπορεί να φτιάξει με ένα χαπάκι για την υπερλειτουργικότητα της κύστης, ή το χειρουργείο που έστω στο 70% έχει. Ναι, έχει και, έχει και επιπλοκές, δεν το συζητάμε. Αλλά για να δώσει τη λύση έτσι. Ευχαριστώ, συνάδελφοι.